Καλό απόγευμα, κύριε Κολογλου. Γεια σας, καλό απόγευμα. Είστε καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Κύριε... χαίρομαι που μιλάμε μαζί. Χαίρομαι και μάλιστα πρόσφατα είχατε δώσει και το παρόν στην, ναι, στην Πρέβεζα, παρουσιάζοντας την Νονά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ναι, παρουσιάζοντας την Νονά, το τελευταίο ντοκιμαντέρ, μεγάλο μήκος που έχω κάνει. Mm-hmm. Και είναι πάντα χαρά να μιλάω με την Πρέβεζα ή να βρίσκομαι εκεί, έστω και μέσα από τα RGNA. Χαίρομαι, χαίρομαι. Επίσης να πω ότι νομίζω ότι υπάρχει μια παρουσίαση στα Γιάννενα τέλη του μήνα, αν έχω πληροφορηθεί σωστά. Σωστά, ναι. Την άλλη Δευτέρα και Τρίτη παρουσιάζονται δύο ντοκιμαντέρ που έχω παρουσιάσει στην Πρέβεζα. Στην Πρέβεζα. Το ένα είναι το Νεοναζί, το Ολοκαύτωμα της Μνήμης, παρουσιάζεται την Δευτέρα στο Πανεπιστήμιο. Και το άλλο είναι το Ινωνά που παρουσιάζεται στην πόλη, στον Ιωαννίνο. Μάλιστα. Κύριε Κούρνου, θα ήθελα να ξεκινήσω με αφορμή σήμερα μια ανάρτησή σας στην ιστοσελίδα τηλεόρασης Χωρίς Σύνορα, η Χατζιαβάτες και η Γενιά του Πολυτεχνείου, με αφορμή την ενασχόλησή σας με ένα ντοκιμαντέρ για την δικτατορία. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι τα νεότερα, λέτε, κινηματογραφικά αρχεία δείχνουν ένα πλήθος κόσμου να υποδέχεται και να επιφημεί τους δικτάτορες σε όλα μέρη της Ελλάδος. Επίσης, στην Ελλάδα της κρίσης, δεν ξέρω αν έχετε έρθει αντιμέτωπος με τη φράση «Μωρέ, χούντα μας χρειάζεται». Και στη χούντα όλα λειτουργούσαν άψογα και είχαμε τουλάχιστον δρόμους. Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε το μήνυμα της εξέγερσης των φοιτητών σε αυτό το πολιτικό σκηνικό το οποίο βιώνουμε. Είναι επίκαιρο? Μπορούμε να αντλήσουμε ή να βρούμε παραλληλισμούς τι έγιναν 41 χρόνια πριν με αυτό το πολιτικό σκηνικό που βιώνουμε τώρα και με μια ανάγκη φυγής και σπάσιμων κάποιων ασφικτικών οικονομικών δεσμών? Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν αυτή η θεωρία ότι τότε ήταν καλά ή περνάγαμε καλά δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Η Ελλάδα δεν περνούσε καλά, όχι μόνο δεν μπορούσε να ακούσεις τραγούδια που το Θοδωράκι παραδείγματος χάρη, δεν μπορούσαν τα παιδιά να έχουν μακριά μαλλιά ή τα κορίτσια μίνι φούστες, αλλά η οικονομία πήγε δράμα από ένα σημείο και πέρα στη δικτατορία. Και επίσης πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι απόρρια, είναι γέννημα θρέμα της δικτατορίας. Από την καταστροφή των πόλεων που έγινε με τις πολυκατοικίες, μέχρι την καταστροφή του πολιτικού συστήματος. Γιατί αν πήγε το εκρεμές από την άλλη πλευρά μετά τη μεταπολίτευση, είναι γιατί είχε βρεθεί στη διάρκεια της δικτατορίας στην άλλη πλευρά. Και έγιναν υπερβολές εκεί, οι οποίες μετά στη συνέχεια πληρώθηκαν με άλλες υπερβολές. Επομένως, η δικτατορία ανέκοψε την θετική πορεία της χώρας και δεν έφερε κανένα καλό. Έφερε μόνο κακά. Τώρα, ως προς το... Εγώ προσπαθούσα να εξηγήσω όμως στο άρθρο μου αυτό το οποίο αναφερθήκατε, το γιατί μία μερίδα του κόσμου σήμερα ανέχεται πράγματα τα οποία, και κρατώντας μία αντίστοιχη στάση με αυτήν που κρατούσε στη διάρκεια της δικτατορίας, μια μερίδα του πληθυσμού. Γράφω ένα βιβλίο για την δικτατορία, για την αντίσταση, και επίσης δουλεύω πάνω σε μια καινούργια ταινία με μια ιστορία από την δικτατορία, από τις φοβερές ιστορίες που υπήρξαν τότε. Και παρατήρησα λοιπόν ότι ενώ υποτίθεται ότι μετά τη μεταπολίτευση κανείς δεν ήθελε την δικτατορία, στη διάρκεια της δικτατορίας υπήρχαν σημαντικές μερίδες πληθυσμού που αν δεν υποστήριζαν ανοιχτά, ανέχονταν τη δικτατορία. Και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Και όπου είναι φανερό ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία μας κοροϊδεύει κατάμουτρα, είναι φανερό ότι η χώρα διοικείται, όπως τότε από τους Αμερικανούς, τώρα η χώρα διοικείται από την Τρόικα με email, και παρόλα αυτά συνεχίζουμε απτόητοι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η χώρα μας έχει αρκετά μεγάλη καθυστέρηση σε αυτόν τον τομέα. Στον τομέα δηλαδή να υπάρχουν πολίτες οι οποίοι να έχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα, να τηρούν τις υποχρεώσεις τους και να διεκδικούν, να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους από την εξουσία και να μην περιμένουν τα πάντα από την εκάστοτε κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτός ο χατζιαβατισμός δηλαδή, το πρότυπο ενός χατζιαβάτη που είναι δηλός, φοβισμένος και κάθε φορά στην εκάστοτε εξουσία προσπαθεί να την κολακεύσει για να αποσπάσει ένα μικρό κομμάτι. Αυτή είναι η ίδια στάση που ίσχυε τότε και τώρα
Και αυτό είναι ο παραλληλισμός που κάνω. Και επίσης, κύριε Κουλουβλουβίου, να το επικαιροποιήσω. Μου κάνει πολλές φορές εντύπωση εμένα, προσωπικά ως πολίτη. Βγαίνουν οι πολιτικοί και λένε πως φτάσαμε εδώ στη χειροκοπία. Για παράδειγμα, ο Παπανδρέου, ο Γιώργος μας έβαλε στο μνημόνιο. Παρόλα αυτά, όπου εμφανιστεί, τον χειροκροτούν και του λένε έλα πάλι να κυβερνήσεις. Ή επίσης, πολλοί θεωρούν ότι με πικαραμανλή εκτοξεύτηκε το δημόσιο χρέος, που ήταν ο προθάλαμος για να μπούμε στο μνημόνιο. Θεωρείτε ότι όλο αυτό το μέρος, αυτός ο κόσμος που χειροκροτεί, είναι ένα στενό προϊόν ενός κομματικού σωλήνα, το οποίο για παράδειγμα δημιούργησε αυτά τα στρατεύματα πολιτών ταγμένα σε ένα κόμμα για να βολευτούν ή να εξυπηρετήσουν ένα σύστημα το οποίο μας έφτασε στη χειροκοπία? Εκφράζει την ίδια ακριβώς νοοτροπία. Δηλαδή, έχω μια φωτογραφία του Παπαντόπουλου στο άρθρο, το οποίο έχει πολύ κόσμο, ας πούμε. Αλλά φυσικά οι επόμενες κυβερνήσεις δεν ήταν εκλεγμένες δημοκρατικά. Αλλά τι έχουμε τώρα? Έχουμε, παραδείγματος χάρη, όπως είπαμε, τον Καραμαλή ή τον Παπανδρέου. Ο Καραμαλής το 2000, ανέλαβε το 2004 και μέχρι το 2009, για να έγιναν τόσες κομματικοί διορισμοί και τόσες μεγάλες πατάλοι, ώστε το χρέος εκτοξεύθηκε. Και παρόλα αυτά, όπου πηγαίνει, γίνεται δεκτός με φοβερό ενθουσιασμό. Λες και παράτησε στο τέλος, όταν ήρθαν τα δύσκολα, την έκανε με πλάγια πηρηματάκια, παρέδωσε την καφή την πατάτα στον άλλο τον Παπανδρέο, ο οποίος, ας πούμε, ήταν επίσης αντίστοιχων δυνατοτήτων και είχε αντίστοιχα αποτελέσματα με αυτό το Καραμαλή. Και παρόλα αυτά και οι δύο χειροκροτούνται όπου πάνε. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος, μια μερίδα του κόσμου, αλλά σημαντική μερίδα, έχει απέναντι στην εξουσία μια στάση υποταγής. Ό,τι και να κάνει, θεωρεί ότι θα πρέπει να τις φέρεται φιλικά, γιατί περιμένει περιμένει ότι κάποια στιγμή αυτοί θα κυβερνήσουν, θα μπορέσουν να τους διορίσουν, να τους κάνουν τη χάρη, ή αισθάνεται υποτακτικός απέναντι στην εξουσία, διότι αυτή είναι η εξουσία, χωρίς να στην πραγματικότητα να διεκδικεί αυτό που του αρμόζει. Εάν είχαμε τέτοιου είδους κυβερνήτες σε άλλες χώρες, θα ήταν πλήρως απονομιμοποιημένοι. Δεν θα μπορούσαν να απολαμβάνουν τέτοιες τιμές. Αυτό είναι το θέμα που θίγω, και το θίγω σε συνάρτηση με την επέτειο του Πολυτεχνείου. Βεβαίως. Και όλα αυτά που λέγονται για τη γενιά του Πολυτεχνείου, το οποίο θα ήθελα λίγο να μείνουμε σε αυτό, γιατί το αναφέρετε κιόλας και για κάποια φαινόμενα διαφθοράς που σημειώθηκαν, λέτε, τα επόμενα χρόνια σε πολιτικούς της γενιάς του Πολυτεχνείου. Ωστόσο, δίνουν το δικαίωμα γενικότερης κριτικής στη γενιά του Πολυτεχνείου? Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρετε, κύριε Κούλογλου, τι μπορεί να φοβάται ο κόσμος? Πάρα πολλά κόμματα ξεκίνησαν με μια ιδεολογία, με βεβαίως ριζοσπαστικές απόψεις, και στον προθάλαμο της εξουσίας υπάρχει μια μετάλλαξη. Αυτή τη μετάλλαξη κατηγορούν και το ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει αντίδραση στον πολιτικό του λόγο. Για παράδειγμα, άκουγα σήμερα από δημοσιογράφους διαμορφωτές της κοινής γνώμης σε μεγάλα ραδιόφωνα που τον κατηγορούσαν που δεν έδωσε το παρόν στην πορεία στην Αθήνα για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ποιον κατηγορούσαν? Τον κύριο Τσίπρα. Ότι, για παράδειγμα, πήγε στην Ιταλία, πήγε στην Ισπανία, και ότι έχει άλλο λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερικό και άλλο λόγο στο εσωτερικό. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, αν θέλετε. Κοιτάξτε, καταρχήν ο Τσίπρας έχει, κατά τη γνώμη μου, έχει παίξει μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου όλο το 2014. Ο Τσίπρας έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση και έθεσε το ελληνικό πρόβλημα στο debate στο επίπεδο των Ευρωπαίων αρχηγών, των υποψήφιων για την Προεδρία. Κατέβασε ένα ψηφοδέλτιο στην Ιταλία που ονομάζεται «Για μια άλλη Ευρώπη με τον Τσίπρα». Κάνει συγκεντρώσεις στην Μπολόνια που μαζεύονται 20.000 κόσμος. Μετά, δηλαδή, από μια μεγάλη περίοδο που η χώρα έχει κατασκοπαντηθεί, υπάρχει ένας άνθρωπος από την Ελλάδα, μπορεί να ήταν ηθοποιός ή στοιχαίνει να είναι πολιτικός, ο οποίος συγκεντρώνει θετικά σχόλια
συγκεντρώνει καλές γνώμες και συγκεντρώνει και ο κόσμο στο εξωτερικό. Αυτό έχουμε να το δούμε από την εποχή της Μελίνας Μερκούρη στη διάρκεια της δικτατορίας. Mm-hmm. Μιας και μιλάμε και για εκείνα τα χρόνια. Βεβαίως. Επομένως τώρα οι κριτικές αυτές οι μικρές, αν ο Τσίπρας πήγε στην πορεία ή δεν πήγε στην πορεία, εμένα με αφήνουν τα γερά διάφορα. Αυτά είναι γιατί σαν χώρα βράζουμε στο ζουμί μας. Πρέπει να βλέπουμε το μεγάλο τοπίο. Το μεγάλο τοπίο είναι αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκό. Και πολύ καλά κάνει ο Τσίπρας και γυρνάει την Ευρώπη, γιατί ξέρετε, εάν η Ελλάδα δεν συμμαχήσει, δεν μπορεί να αλλάξει την κατάσταση μόνη της. Είναι τόσο αρνητικός ο σχετισμός των δυνάμεων, ώστε η μάχη είναι χειρότερη από τη μάχη του Δαβίδ με τον Γολιάθ. Πρέπει να κάνουμε ευρωπαϊκές συμμαχίες και πρέπει να ανατρέψουμε την πολιτική που έχει επιβάλει η Γερμανία σε όλη την Ευρώπη. Αυτό πραγματεύουμε και στην ταινία μου στην ΟΝΑ. Επομένως, πολύ καλά κάνει και θέτει τα θέματα πανευρωπαϊκά και αναζητεί πανευρωπαϊκές λύσεις επιδιώκοντας συμμαχίες. Τώρα, αν κατέβηκε στη διαδήλωση ή όχι, μου είναι παγιώρος αδιάφορο, μπορεί να έχει δουλειά ο άνθρωπος, ή να ήταν κουρασμένος ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, δηλαδή, επομένως δεν μπαίνω σε αυτή την ιστορία. Τώρα, από εκεί και μετά, στο θέμα που με ρωτήσατε για τη γενιά του Πολυτεχνείου. Mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε, ακούω συνέχεια ότι για όλα αυτή η γενιά του Πολυτεχνείου, και πιστεύω ότι αυτό έχει δύο σκοπιμότητες. Η μία είναι η ακροδεξιά σκοπιμότητα, χτυπώντας τη γενιά του Πολυτεχνείου, χτυπάνε όλο το Πολυτεχνείο. Χτυπάνε λέει την ίδια την εξέγερση. Και μάλιστα, όπως ξέρετε, παλιότερα αφισβητούσαν αν υπήρχαν νεκροί, αν υπήρχε εξέγερση κτλ. Τώρα το κάνουν μέσα από τη γενιά του Πολυτεχνείου. Εγώ λέω το εξής λοιπόν, ότι καταρχήν η γενιά του Πολυτεχνείου δεν κυβέρνησε στην πραγματικότητα τη χώρα. Η γενιά του Πολυτεχνείου είχε ένα ιστορικό στοίχημα να διώξει την δικτατορία και συνέβαλε στην πτώση της. Δεν την έδειξε η γενιά του Πολυτεχνείου, γιατί η δικτατορία, ας μην το ξεχνάμε, δεν έπεσε από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, έπεσε από την προδοσία της Κύπρου. Ότι έδωσε τη μισή Κύπρο στους Τούρκους και έκτοτε φορτωθήκαμε όλη αυτή την αντιπαράθεση, τους εξοπλισμούς κτλ. Οι οποίοι γι' αυτό να οι συνέπειες, οι οικονομικές, μας έφεραν ως εδώ. Αν είχαμε μαζέψει τα λεφτά από τα αεροπλάνα και τα είχαμε κάνει σχολεία και επενδύσεις, δεν τα είχαμε βρεθεί εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Μετά την πτώση της δικτατορίας, την πορεία της χώρας δεν την καθόρισε η γενιά του Πολυτεχνείου, την καθόρισαν οι κυβερνήσεις, οι οποίες εκλέχθηκαν δημοκρατικά γιατί είχαμε δημοκρατία. Mm-hmm. Λοιπόν, η πρώτη κυβέρνηση που εκλέχθηκε τον Νοέμβριο του 1974 ήταν η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πήρε 54%, 54,5%. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή ούτε ένας από τη γενιά του Πολυτεχνείου δεν ψήφισε την κυβέρνηση Καραμαλή τότε, γιατί ήταν άλλα τα ήθη. Καλώς ή κακώς δεν την ψήφισε κανένας. Επομένως, αυτή ήταν όμως η κυβέρνηση η οποία έβαλε τα θεμέλια της πορείας που ακολούθησε στη συνέχεια. Το ίδιο έγινε και το 1977, όπου η κυβέρνηση Καραμαλή επανεξελέγει. Ούτε ένας από τη γενιά του Πολυτεχνείου δεν ψήφισε Κωνσταντίνο Καραμαλή. Το 1981 ψηφίστηκε το Πασόκ με 48%. Το 5-10% υπολογίζω από τη γενιά του Πολυτεχνείου ψήφισε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι υπόλοιποι ψηφίζανε βασικά κόμματα της αριστεράς. Επομένως, το 1990, φέρνω ένα παράδειγμα, λέω ότι το 1990 έγινε μια κυβέρνηση συνασπισμού εθνικής, ναι, με την οικουμενική κυβέρνηση. Οικουμενική κυβέρνηση, ναι. Λοιπόν, ο πρωθυπουργός ήταν ο Ζολόδος, που ήταν πάνω από 80, και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί που συναποφάσισαν μαζί του, Ανδρέας Παπανδρέου, Μητσοτάκης και Φλωράκης, ήταν πάνω από 70. Αυτοί συναποφάσισαν για την πορεία της χώρας και έβαλαν και χάραξαν την πορεία της χώρας από το 90 και μετά. Τώρα μιλάμε τώρα για το 90, όπου έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από τη γενιά του Πολυτεχνείου. Λοιπόν, γιατί καταλογίζουμε στη γενιά του Πολυτεχνείου όλα αυτά τα πράγματα? Ο Καραμαλής τι έκανε? Ο Καραμαλής το 1974 επανέφερε όλο το παλιό προδικτατορικό προσωπικό της ΕΡΕ πριν από την δικτατορία και το έβαλε στα κρίσιμα πόστα. Ο Παπανδρέου το 1981 και στις μετέπειτα κυβερνήσεις του, οι βασικοί άνθρωποι που χρησιμοποίησε ήταν από την παλιά Ένωση Κέντρου πριν από την δικτατορία ή από στελέχη τα οποία ήταν στελέχη που δεν ανήκαν ηλικιακά στην γενιά του Πολυτεχνείου, αλλά σε προηγούμενες γενιές.
Δηλαδή, υπουργός εξωτερικών, παράδειγμα, στην κυβέρνηση Παπανδρέου ήταν ο Χαραλαμπόπουλος, ο Άιμνος. Πολύ καλός άνθρωπος. Πέθανε πριν από λίγο, 90 τόσο χρονών. Ήταν βουλευτής της Ένωσης Κέντρου πριν από την Δωρή. Εσωτερικών ήταν ο Κουτσόγρογας, το ίδιο. Σε άλλη γενιά, με τη γνωστή πορεία. Και από εκεί και πέρα, Τρίτσης, Μελίνα Μερκούρη, όλοι αυτοί ανήκαν σε μια προηγούμενη πάγκαλος. Σε μια προηγούμενη γενιά από τη γενιά του Πολυτεχνείου. Γιατί λοιπόν, γιατί η γενιά του Πολυτεχνείου, ξέρετε, αποτελεί έναν καλό, εύκολο στόχο, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ. Δηλαδή, όταν λέμε γενιά του Πολυτεχνείου, τι εννοούμε? Εννοούμε 3.000 περίπου φοιτητές, οι οποίοι γνωριζόντουσαν μεταξύ τους και σε όλη την Ελλάδα, τόσοι ήταν περίπου, οι οποίοι ξεκίνησαν την εξέγερση εναντίον της δικτατορίας με το φοιτητικό κίνημα, τη νομική κτλ. Που κορυφώθηκαν στο Πολυτεχνείο, οπότε και πλησιώθηκαν από μερικές δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που εξεγέρθηκαν. Αυτοί ήταν. Οι υπόλοιποι ήταν απαθείς. Για ένα διάστημα, στο τέλος, όταν έγινε πια το μακελιό και φάνηκε το απάνθρωπο πρόσωπο της Χούντας, στράφηκαν εναντίον της δικτατορίας, αλλά με ένα παθητικό τρόπο. Αλλά τι έγινε, μετά έπεσε η Χούντα, γίνανε όλοι ξαφνικά η Ελλάδα βρέθηκε με 10 εκατομμύρια αντιστασιακούς, οι οποίοι το παίζαν όλοι αντιστασιακοί, ενώ στην πραγματικότητα είχαν ανεχθεί ή και υποστηρίξει μέσα στην δικτατορία, και φέρνω κάποια παραδείγματα από το καινούριο βιβλίο που ετοιμάζω. Λέω παραδείγματος χάρη, έχω μια μαρτυρία ενός αφανούς σύρωα, ο οποίος τον συλλάβανε, ήταν στους Λαμπράγκες τότε και σε μια οργάνωση νεολαίας πριν από την δικτατορία, που τον συλλάβανε και τον συλλαμβάνανε στην περίφημη Μπουμπουλίνα, στην Ταράτσα. Εκεί που είχε γράψει για αυτό, χτυπούν το βράδυ στην Ταράτσα τον Ανδρέα, ο Θοδωράκης. Και μου λέει αυτός ο άνθρωπος, δυστυχώς πέθανε νέος από τα βασανιστήρια, από τα κατάλοιπα των βασανιστήριων. Και μου έλεγε όταν βγαίνανε στην Ταράτσα και το βασανίζανε, του κάνανε φάλαγγα, ο κόσμος γύρω-γύρω από τις πολυκατοικίες, πώς αντιδρούσε, έκλεινε τα παράθυρα για να μην ακούει. Έχω τη μαρτυρία του Γιώργου του Βότση, ενός πολύ γνωστού δημοσιογράφου, το πρωί του πρασικοπηματος που πάει στην Ομόνια και έρχονται όλοι οι εργάτες, πλήθος εργατών, να πάρει τα λεωφορεία, και μπαίνει ανάμεσά τους και αρχίζει και φωνάζει κάτω η Χούντα, δημοκρατία, και το κοιτάει σαν τρελό και φεύγουν όλοι φοβισμένοι. Αυτή ήταν λοιπόν, επομένως, τι γίνεται τώρα? Όλο αυτός ο κόσμος, ο οποίος ας πούμε κράτησε αυτή τη στάση μετά την δικτατορία, έγινε ξαφνικά αντιστασιακός. Συγχρόνως τα κόμματα της αριστεράς, για δικούς τους λόγους, επένδυσαν πάρα πολύ στο Πολυτεχνείο και δημιουργήθηκε ένας μύθος για αυτή τη φοβερή γενιά του Πολυτεχνείου, ενώ την πραγματικότητα ήταν 3.000 άτομα. Τώρα, από αυτά τα 3.000 άτομα, πράγματι, ορισμένοι, ας πούμε, μπλέχτηκαν στην πολιτική, και ορισμένοι από αυτούς που μπλέχτηκαν στην πολιτική, είχαμε φαινόμενα διαφθοράς, κατάκρισης εξουσίας, αραζονίας της εξουσίας κτλ. Αλλά τώρα είναι δυνατόν, ας πούμε, να αποδίδουμε όλη την πορεία της χώρας, που σας εξήγησα ότι δεν αποφάσισε η γενιά του Πολυτεχνείου στη γενιά του Πολυτεχνείου. Αυτό συμφέρει τους πάντες. Συμφέρει τους ακροδεξιούς να λένε η γενιά του Πολυτεχνείου, να δείτε τι διεφθαρμένη είναι, άρα το Πολυτεχνείο ήταν διεφθαρμένο, και συμφέρει και όλους τους άλλους, οι οποίοι πάλι βρήκανε έναν τρόπο να ξεφύγουν. Παλιά ξεφύγανε με το δίθεν ότι ήταν όλοι αντιστασιακοί, και τώρα ξεφεύγουν λέγοντας δεν φταίμε εμείς, φταίει η γενιά του Πολυτεχνείου, κάτι αόριστο πράγμα. Οπότε λοιπόν, κύριε Κουλόγλου, περνάει ίσως στη συνείδηση του κόσμου ότι ένα κίνημα επαναστατικό ουσιαστικά θα μεταλλαχθεί σε ένα μέρος συστήματος, δηλαδή αυτή η λογική, γιατί τώρα εσείς εξειδικεύετε και δώσατε κάποια ιστορικά στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα για μας που τα ακούμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνει ο κόσμος ότι να, και η γενιά του Πολυτεχνείου δηλαδή, που επαναστάτησαν κάποια στιγμή για τα ιδανικά τους και βεβαίως για την επιστροφή της δημοκρατίας, είδατε, βολεύτηκαν από το σύστημα. Έγιναν πολιτικοί, έγιναν επίτροποι, έγιναν μέρος συστήματος, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα που μπορεί να κάνει κανένας, και το κάνει πολλοί κόσμος παρασυρμένος, φυσικά, παρότι έχει και πολύ καλές προθέσεις, είναι να κρίνουμε την ιστορία με τα σημερινά μάτια. Ξέρετε, η κάθε ιστορική εποχή έχει τα αιτήματά της και έχει και τους ανθρώπους της. Εάν κρίναμε, ας πούμε, την Γαλλική Επανάσταση
με την εποχή, μετά την Γαλλική Επανάσταση, που ήταν μια επανάσταση το 1789, που ανέδειξε, που επηρέασε όλη την Ευρώπη και αποφύτηξε όλη σύγχρονη, ο σύγχρονος πολιτισμός, η δημοκρατία, ξανά από εκεί. Αν όμως μετά την επανάσταση του, τη Γαλλική Επανάσταση, επεκράτησε τελικά, ας πούμε, ο Ρομπεσπιέρος, ο οποίος κατάριζε δεξιά-αριστερά. Δεν μπορούμε να κρίνουμε την Γαλλική Επανάσταση στο όνομα των ακροτήτων που έκανε ο Ρομπεσπιέρος ή των παρεκκλήσεων της εποχής Ρομπεσπιέρος. Δεν μπορούμε να, στο όνομα αυτό να γκρεμίσουμε τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης. Υποθέτω ότι τότε κάποιοι καταδικασμένοι που ετοιμαζόταν ο Ρομπεσπιέρος να τους περάσει από την κιλοτίνα, θα λέγανε μεταξύ τους, όχ, ωραία ήταν τότε με την Μαρία Αντουανέτα. Έτσι δεν είναι, γιατί ναι. Η Μαρία Αντουανέτα θα την είχαν ξεφύγει. Δηλαδή θα κρίνανε την ιστορία με τα σημερινά μάτια. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Η εποχή που έγινε, η γενιά του Πολυτεχνείου είχε ένα, αυτό μάλλον το κίνημα εκείνης της εποχής, είχε μια συγκεκριμένη αποστολή που τις είχε αναθέσει, εντός εισαγωγικών αναθέσει, η ιστορία. Αυτό ήταν να ρίξουν την δικτατορία, να αγωνιστούν. Το κάνανε αυτό. Νομίζω με αρκετά μεγάλη επιτυχία το κάνανε τότε. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Τώρα, μετά από 40 χρόνια, τι κάνει ο καθένας συνομήλικος εκείνης της εποχής που ήταν. Είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Δηλαδή, αλλά επειδή σας είπα, το Πολυτεχνείο λειτουργήσε από ένα σημείο και πέρα σαν κολυβήθρα του Σιλουάμ για όλους αυτούς που στη διάρκεια της δικτατορίας είχαν κρατήσει μια παθητική στάση, είχαν ανεχθεί την δικτατορία, την είχαν υποστηρίξει εμέσως. Έτσι, γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτή τη σημερινή κατάσταση. Πρέπει να κρίνουμε τη κάθε γενιά με βάση αυτά που έκανε εκείνη την εποχή. Γιατί αν κρίναμε η γενιά του, η πιο ηρωική γενιά, ας πούμε, στην ιστορία της χώρας, είναι η γενιά του 40, που έκανε αυτό το απίστευτο έπος. Ναι. Του 40, που πρωτοφανές για όλη την Ευρώπη, το πρώτο πλήγμα διούν το δυνάμεων του άξονα, η πρώτη αντιφασιστική νίκη, μιλήσανε για αυτήν ο Τσόρτζι και τα λοιπά. Το 1949 η γενιά σκοτωνόταν μεταξύ της στον εμφύλιο πόλεμο. Ακριβώς. Ο ένας σκοτώνει τον άλλο. Αλλά πρέπει να πούμε ότι μετά τι έκανε η γενιά του 40, αν το βλέπαμε το 49, αυτό θα λέγαμε πόπο, αυτή η γενιά του 40 μας διάλυσε. Αλλά στην πραγματικότητα η γενιά του 40, αυτό που έκανε το 40, που ήταν η αποστολή της να κάνει το 40 να υπερασπίσει την πατρίδα, το έκανε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε ούτε με όλους 49, ούτε με όλους 55, ούτε με όλους 67. Μάλιστα. Που έγινε το πραξικόπημα. Κύριε Κούλογλου, δεν μιλήσαμε καθόλου για την πολιτική επικαιρότητα. Βέβαια, είναι εξαιρετικό ενδιαφέρον και επίκαιρο αυτό το οποίο λέμε. Κλείνοντας, θα ήθελα πάλι να βασιστώ στο σημερινό σας άρθρο. Και μιλάτε για τον χατζιαβατισμό που παρατηρούμε και σήμερα. Και μάλιστα, λέτε ότι είναι οι μάζες που φοβούνται το μέλλον, δηλιάζουν να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους, υπακούν στη νέα τηλεοπτική εξουσία. Θεωρώ όμως ότι αυτή η μάζα που λέτε έχει έναν πολιτικό εμπνευστή να την εμπνεύσει να αλλάξει αυτά τα δεδομένα. Κάτω από αυτή τη μηντιακή τρομοκρατία που τη γνωρίζουν όλοι στις συζητήσεις μας, ξέρουμε ότι τα κανάλια τι εξυπηρετούν πλέον και ποια συμφέροντα. Από την άλλη όμως, δεν ξέρω, υπάρχει ένας ηγέτης να μας βγάλει στους δρόμους. Έγιναν κάποια κινήματα και στο παρελθόν, στην αρχή του μνημονίου, πήραν κάποια lifestyle χαρακτηριστικά, θεωρώ, προσωπική εκτίμηση. Γιατί λοιπόν επικρατεί αυτός ο χατζιαβατισμός? Γιατί τώρα, για παράδειγμα, θα το συνδέσω όλοι, μας ενδιαφέρει βεβαίως να επαναστατήσουμε μέσα από τα social media και μέσα από το Twitter, από τον καναπέ μας. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Αν με ρωτάτε αν ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτή είναι η ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα κίνημα εναντίον της σημερινής κατάστασης. Δεν το έχει καταφέρει αυτό. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει μόνο να εκφράσει μια δυσαρέσκεια που υπάρχει και μια γανάση, και ήταν μεγάλο λάθος και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να θεωρήσει ότι όλοι αυτοί οι οποίοι τον υποστηρίζουν σήμερα στις δημοσκοπήσεις κτλ. Είναι κιόλας αποφασισμένοι ή έχουν γίνει ξαφνικά αριστεροί. Αυτό είναι λάθος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να έχει στο επίκεντρο της προσοχής του, επειδή θα βρεθεί αντιμέτωπος με πολύ μεγάλες πιέσεις ευρωπαϊκές όταν πάρει την εξουσία, ότι θα πρέπει να εξασφαλίσει μια λαϊκή υποστήριξη, η οποία δεν θα πρέπει να είναι παθητική από τον καναπέ, αλλά θα πρέπει να είναι και ενεργητική λαϊκή υποστήριξη, ενώ με την έννοια να καταφέρει να συσπυρώσει κόσμο, ο οποίος θα βγει και θα τον υποστηρίξει όταν η χώρα βρεθεί μπροστά
σε δύσκολες καταστάσεις. Αυτό που δεν έχουν κάνει δηλαδή οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα, που ήρθαν αντίπαλοι, αντιμέτωποι με τον κόσμο. Δεν πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με τον κόσμο, πρέπει να φροντίσει να πάρει μαζί του τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι, μόνο με λαϊκή υποστήριξη, δεν εννοώ τώρα να γίνεται φασαρίες, εννοώ με κοινωνικές συμμαχίες, με τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους, με τους νέους, με τους ανέργους, με τους επιχειρηματίες, όλους αυτούς που αγωνίζονται, που καθένας για το μεροκάματο καθημερινά, με αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να φτιάξει συμμαχίες και να τους στρατεύσει σε ένα πολύ δύσκολο αγώνα. Γιατί οι δανειστές το δείχνουν αυτές τις μέρες πόσο αμήλικτοι είναι. Όταν πετάνε σαν στημένη λεμονόκουπα την κυβέρνηση και τον κύριο Σαμαρά, που είναι δικό τους άνθρωπος, καταλαβαίνετε ότι στέλνουν και ένα μήνυμα στην επόμενη κυβέρνηση ότι θα περάσει δύσκολα. Και αυτό πρέπει να το πάρουμε όλοι υπόψη μας σοβαρά. Μάλιστα. Κύριε Κούλογλου, περιμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον το νέο σας βιβλίο με τις ιστορικές αναφορές. Θα έχουμε και τη δυνατότητα να συνομιλούμε, θεωρώ ότι ως περιφερειακό μέσον που παρακολουθούμε την επικαιρότητα, είναι έτσι ένα οξυγόνο στα FM αυτές οι απόψεις που νομίζω ότι τις ακούει, τις φιλτράρει ο κόσμος, είτε τις υιοθετεί είτε τις απορρίπτει. Απλά νομίζω ότι σκαλίζουμε λίγο το μνημονικό και το θυμικό, γιατί όλοι θεωρούμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να ανασάνουμε και να δούμε κάτι άλλο, μια νέα σελίδα στην χώρα αυτή. Γιατί ξέρετε κάτι, και κλείνω, μέρα με την ημέρα εμείς οι νεότεροι παρακολουθούμε φίλους μας να προσπαθούν να φύγουν από αυτή τη χώρα και να πάρουν ανάσα σε μια άλλη χώρα στο εξωτερικό. Και αυτό μας πονάει, η αλήθεια είναι, γιατί θέλουμε να είμαστε εδώ στον τόπο μας και να γινόμαστε καλύτεροι μέσα από το δικό μας τόπο, αλλά δεν μας το επιτρέπουν οι συνθήκες. Αυτό ήταν το μεγάλο, είναι το μεγαλύτερο πλήγμα που δέχεται η χώρα, αυτή η αιμορραγία. Και μάλιστα το 2008, όταν με διώξανε από την ΕΡΤ, μου κόψανε την εκπομπή και με παρατήρησαν. Ήταν με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ για τη γενιά των 700 ευρώ. Ναι. Όπου μου ζητούσαν να μην το προβάλλω και εγώ τους έλεγα ότι θα το προβάλλω. Μου είπαν ότι αν το προβάλλεις θα σε διώξουμε, το πρόβαλα και πράγματι με διώξανε. Και τότε στην διαμάχη που είχαμε τη διοίκηση της ΕΡΤ, τους έλεγα ότι ρε παιδί μου, αυτό το ντοκιμαντέρ είναι, άσο που είναι η δουλειά μου, αλλά είναι και ένα σήμα κινδύνου. Μια κραυγή αγωνίας, γιατί έβλεπα από τότε ότι με 700 ευρώ, τώρα έχουν γίνει 200 και 300 και αύριες, οι νέοι δεν μπορούσαν να ζήσουν εδώ πέρα και τα φεύγαν στο εξωτερικό. Και τους έλεγα ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη αιμορραγία που μπορεί να συμβεί στη χώρα. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλάβαναν τίποτα, ήταν κυνηγοί, κοιτάζαν την εξουσία και δεν το θέλω να το βάλω σε προσωπική βάση. Ναι. Αυτό που κάνανε σε μένα το κάνανε σε πάρα πολύ κόσμο, γιατί διαφορούσαν και εξακολουθούν να διαφορούν πραγματικά για τα προβλήματα του κόσμου και ήταν μόνο πώς θα διατηρηθούν στην εξουσία. Μάλιστα. Κύριε Κούλογλου, ήταν μεγάλη χαρά που σας φιλοξενήσαμε εδώ στον Prisma 95,1. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλό απόγευμα. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.